Εάν είσαστε από αυτούς που δεν έχετε χρόνο για να πάτε στο γυμναστήριο ή να βγείτε έξω για τρέξιμο, αλλά ψάχνετε τρόπους για να εντάξετε την άσκηση στη ζωή σας, τότε αυτό το βίντεο είναι για εσάς. Ακολουθούν μερικά τρίκ για να ασκήσετε μέσα στην ημέρα σας με τρόπους που δεν είναι δύσκολοι ή χρονοβόροι. Δοκιμάστε τους και σίγουρα δεν θα χάσετε. Νούμερο 1. Τεντωθείτε. Πριν ξεκινήσετε την πρωινή σας ρουτίνα, κάντε μερικές ήπιες διατάσεις. Ένας ψηφιακός yoga instructor, κυκλοφορούν σίγουρα πάρα πολύ, μπορεί να σας φανεί χρήσιμος. Εάν έχετε διάθεση στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε μερικά ροκανίσματα και μερικά push-ups. 2. Πείτε όχι στο αμάξι. Πάρτε το ποδήλατο ή περπατήστε αντί να πάτε με το αμάξι κάπου ή με τα μέσα στη δουλειά. Με αυτόν τον τρόπο γλιτώνετε και την κίνηση, αλλά και αθλείστε. Μιλήστε με τους συναδέλφους σας. Όποτε είναι δυνατόν, σηκωθείτε και συζητήστε με τους συναδέλφους σας, αντί να στέλνετε SMS ή email ή να τους καλείτε στο τηλέφωνο. Η μέση σας και η γοφή σας σύντομα θα σας ευγνωμονούν. 4. Παραλείψτε το happy hour και κάντε κάτι ενεργό. Κάθε δεύτερη Παρασκευή, αντί να βγείτε για ποτό με τους συναδέλφους σας, οργανώστε για να παίξετε ένα ομαδικό άθλημα, ποδόσφαιρο, βόλεϊ ή κάποιο άλλο, ή να πάτε για spinning στο γωνιακό γυμναστήριο. Άσκηση και διασκέδαση μαζί. 5. Εκμεταλλευτείτε τον χρόνο τηλεόρασης. Τοποθετήστε ένα διάδρομο, ένα ελλειπτικό μηχάνημα ή μία σταθερή βάση για το ποδήλατό σας και κάντε μία προπόνηση ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση. Εναλλακτικά, καθαρίστε ένα χώρο όπου μπορείτε να κάνετε ασκήσεις δαπέδου, να σηκώνετε βάρη ή να κάνετε άρσεις ποδιών με βάρη στον αστράγαλο. Προσπαθήστε να κινείστε όσο πιο συχνά γίνεται και η παραμικρή κίνηση αθρίζεται. Συμβάλλει στη γενική υγεία σας και μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας.